Κάκι του Βεσέκη, ναι, ήταν ναι, λάθος. Ναι, ναι. Στη Μύκονο το καλοκαίρι. Να ρωτήσω κάτι. Έχει τα βαφτίσια της κόρης του Αντώνη Ρέμπου την εβδομάδα. Οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής είναι ότι 28η μεθαύριο θα γίνει το μυστήριο. Μεθαύριο. Θα γίνει πάρτι στο Μπάλουξ και προς το παρόν η εκκλησία κρατιέται από τα φράγκα στο μυστικό. Αυτό είναι αλήθεια που λέει. Δεν θέλει καμία δημοσιότητα. Η Νονά θα είναι η Μπεκατόρου. Η Νονά είναι η Μπεκατόρου και ο κολλητός του Ρέμου. Πολύ ωραία. Τώρα δεν ξέρω αν αλλάξουν τα σχέδιά του. Από ό,τι κατάλαβα, το κάνουν σε πιο στενό κύκλο. Δεν θα καλέσουν τη μισή. Πολύ, το είχε πει ο Αντώνης, δεν θέλει στο μυστήριο τη κόρη του να ούτε δημοσιεύει. Γιατί αρχικά λέγανε, ρε παιδί μου, ότι θα γίνει στη Μύκονο. Στο εκκλησάκι που έκανε στο σπίτι. Πιο καλοκαιρινά όμω. Τώρα πια Μύκονο είναι λίγο ναι, δύσκολο. Τώρα που το άκουσαν κιόλα, θα ζουν, θα χαρούν τώρα που το είπαμε. Γιατί δεν μπορούν να το αλλάξουν. Σκέφτομαι. Εγώ το έπρεξα. Ναι, ρε παιδιά, κυκλοφορεί πληροφορία. Το διάβασα εγώ, γι' αυτό το λέω. Κυκλοφορεί πληροφορία ευρέω. Εντάξει, είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή για να καταλάβετε, εγώ το συνάντησα το Ρέμο το Σάββατο το απόγευμα μαζί με την Ιβόνη. Και ήταν και με μαγιό και τα λοιπά. Τι όμορφη γυναίκα είναι αυτή. Κούκλα, πολύ όμορφη. Κούκλα. Παιδιά, κούκλα είναι. Και ωραία, δεν είναι αυτή. Πολύ όμορφη. Πολύ όμορφη. Με μαγιό με στο κρύο. Κάνετε θάλασσα, μπάνιο. Τέλος πάντων, κάπου συναντηθήκαμε και ο Ρέμος σας πληροφορεί ότι έχει ξεκινήσει δίαιτα εδώ και δύο εβδομάδες. Άντε, μπράβο. Μακάρι. Και έχει ξεβουσκώσει. Κάνει, μου είπε, γυμναστήριο. Ναι. Πολύ δυνατό. Μπράβο του. Κάνει, λέει, 1300 θερμίδες σε κάθε συνεδρία. Εντάξει, ωραία, αυτό δεν γίνεται. Τι κάνει, κάνει ειδική γυμναστική. Κάνει μια ειδική γυμναστική και το μετράνε συνέχεια. Έχει καλό διαπάνω, το μετράνε σφιγμούς και τα λοιπά. Κάτι αυτό και κάνει 1300 θερμίδες. Και η Βόνη κούκλα. Η Βόνη πανέμορφη, ναι. Και εντάξει, δεν του ρώτησα δηλαδή, αλλά το διάβασα και εγώ, ναι, ότι μπορεί να βαφτίσει την κόρη του με το καλό. Κοιτάξτε, ρε παιδιά, που δεν θέλουν να πάρει